καλλιδοσκόπιο. Όπως με το καλλιδοσκόπιο βλέπουμε πολλές και συμμετρικές εικόνες, έτσι, μέσα από τα ποικίλα θέματα της εκπομπής μας, θα ταξιδέψουμε, θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και θα μάθουμε μικρά πράγματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Καλλιδοσκόπιο με τη Φραγκή Σκαπούλη κάθε Σάββατο στις 12.30 το μεσημέρι. Φίλες και φίλοι, γεια σας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου και από την εκπομπή Καλλιδοσκόπιο. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, είναι Φραγκή Σκαπούλου. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε ένα ακόμα νησί των Κυκλάδων και ο προορισμός μας είναι η Αντίπαρος. Η Αντίπαρος βρίσκεται νοτιοδυτικά της Πάρου, από την οποία απέχει ένα ναυτικό μίλι. Η έκτασή της είναι 35 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το έδαφος στα βόρεια και στα ανατολικά του νησιού είναι παιδινό. Γι' αυτό οι κάτοικοι καλλιεργούν διάφορα προϊόντα. Η ψηλότερη κορυφή του είναι ο Προφήτης Ηλίας, ο οποίος είναι 300 μέτρα. Κοντά στην Αντίπαρο υπάρχουν διάσπαστα νησάκια. Το Διπλό, το Ρεματονήσι και ο Σάλιαγκος, όπου Βρετανοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το 1964 με 1965 ερείπια οικισμού νεολιθικής εποχής, του πρώτου που ήρθε στο φως στις Κυκλάδες. Επίσης, το Δεσποτικό, το Στρογγυλό και ο Κάβουρας, όπου έχουν ανακαλυφθεί τάφοι και ειδόλια της πρωτοκυκλαδικής εποχής. Το νησί αποτελείται από έναν οικισμό, το Κάστρο, στον οποίο βρίσκεται και η έδρα της κοινότητας. Οι κάτοικοι ασχολούνται τόσο με τις αγροτικές καλλιέργειες, όσο και με την αλληλεία, ενώ τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία και ο τουρισμός. Η Αντίπαρος κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους. Η αρχαιολογική σκοπάνη έφερε στο φως το 1960 τάφους και ερείπια οικισμών πρωτοκυκλαδικής εποχής, με μαρμάρινα αντικείμενα και κεραμικά. Επίσης, βρέθηκαν μαρμάρια ειδόλια, τα οποία εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Το αρχαίο όνομα Ολιάρος της δόθηκε από τους Φοίνικες και σημαίνει «δασόδος βουνό». Στην αρχαιότητα ακολουθεί την ιστορία της Πάρου. Επί Μάρκου Σανούδου ανήκει στο Δουκάτο της Νάξου. Την εποχή της Ενωτοκρατίας αποκτά σημαντικό ρόλο, διότι είναι πέρασμα, όπως και όλες οι Κυκλάδες, για τη Μαύρη Θάλασσα και τον Ελίσποντο. Την εποχή εκείνη γίνεται έντονο το πρόβλημα των πειρατών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τους όρμους του νησιού ως ορμητήριό τους, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να βρίσκουν καταφύγιο στη γειτονική Πάρο και κάθε τόσο το νησί να ερημώνεται. Στις αρχές του 15ου αιώνα περνά στα χέρια του Λορεντάνο ως πρίκα για το γάμο του με την κόρη του άρχοντα της Πάρου, Σομαρίπα. Το 1537 κατακτήθηκε από τον Μπαρμπαρόσα και το 1566 περνά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το νησί συμμετείχε στην Επανάσταση του 1821 και ενσωματώθηκε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος το 1830. Το σπήλαιο του Άι Γιάννη είναι από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού, με πλούσιους σχηματισμούς από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Υπάρχουν πάρα πολλές επιγραφές, μεταξύ των οποίων και μια του Πάριου ποιητή Αρχύλο. Το κάστρο χτίστηκε το 1440 από το Λορεντάνο για να προστατεύσει τους κατοίκους από τις επιθέσεις των πειρατών. Από την αρχική του μορφή, παρά τις αλλοιώσεις, σώζονται οι εσωτερικοί τείχοι του ισογείου και πολλά μέρη από τους ορόφους. Από τον κεντρικό πύργο έχει απομείνει μόνο η βάση του σε σχήμα κολουρού κόνου. Στην αρχική του μορφή ήταν ένα τετράγωνο συγκρότημα από περιμετρικά κτίσματα γύρω από μία αυλή με έναν κυκλικό πύργο στο κέντρο. Η είσοδος του κάστρου βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της κεντρικής πλατείας του χωριού, πλάι στη Μητρόπολη του Αγίου Νικόλα,
Στο νησί υπάρχουν πολλές παραλίες, στις οποίες μπορείτε να χαρείτε τα καταγάλανη νερά του Αιγαίου. Μερικές από αυτές είναι τα Καλούδια, ο Συμφέικος Ζωγιαλός, στα νότια οι Ψαραλίκες, τρεις συνεχόμενες ομουριές, τα Γλυφά, ο Σωρός και ο Άι Γιώργης. Αν αποφασίσετε να κάνετε τις διακοπές στην Αντίπαρο, είναι σίγουρο ότι θα περάσετε θαυμάσια. Αυτό το εγγυάται τόσο οι φυσικές ομορφιές του νησιού, όσο και οι κάτοικοί του. Οι Αντιπαριώτες, άνθρωποι ανοιχτόκαρδοι και φιλόξενοι, που προσφέρουν στους επισκέπτες τους τον καλύτερο εαυτό τους, μέσα από τις οικογενειακές επιχειρήσεις τους. Αφού κάναμε το ταξίδι μας στην όμορφη Αντίπαρο, τώρα θα σας δώσω μία συνταγή από το βιβλίο του Μανώλη Μελινού «Περιγείας συνταγές Αγίου Όρους και Μοναστηριών του Κόσμου». Η συνταγή μας δεν είναι κυρίως πιάτο, είναι ένα ορεκτικό, το οποίο πιστεύω ότι θα σας αρέσει και έχει πολλές εναλλακτικές επιλογές. Το ορεκτικό μας είναι ντομάτες τηγανιτές. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 5 ντομάτες πράσινες, αλεύρι και λάδι. Η εκτέλεση της συνταγής μας είναι η εξής. Κόβουμε τις ντομάτες τρογγυλές σε φέτες. Τις αλατίζουμε, τις αλευρώνουμε και τις τηγανίζουμε στο καυτό λάδι. Τώρα, αν εσείς, ας πούμε, έχετε κολοκύθια, μπορείτε το ίδιο πράγμα να το κάνετε με κολοκύθια. Μπορείτε να το κάνετε με μελιτζάνες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό ορεκτικό, το οποίο μπορείτε να το φάτε όταν κάθεστε έξω στην αυλή σας.
επειδή εγώ δεν είμαι από τη Σύρο, αυτό το διάστημα που βρίσκομαι εδώ πέρα έχω πάει σε αρκετά μέρη. Και αυτό που μου έκανε πολύ εντύπωση είναι η εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι η δεύτερη παλαιότερη εκκλησία του νησιού, που χτίστηκε πίσω από το λιμάνι το 1828. Πρόκειται για μια τρίκλητη βασιλική εκκλησία με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και διακόσμηση. Το εσωτερικό της κοσμούν στοιχεία από ξύλο και μάρμαρο, ενώ οι θόλοι δημιουργούν ένα ξύλινο σκελετό που μοιάζει σαν αναποδογυρισμένο πλοίο. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η αυθεντική εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου του 1562 που έχει φιλοτεχνήσει ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ή αλλιώς ο Ελ Γκρέκο που ξέρουν οι περισσότεροι, και καθιστά το ναό ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Σύρου. Σίγουρη ότι τέτοια ώρα οι περισσότεροι από εσάς έχετε πιει τον καφέ σας. Αλήθεια, ξέρετε ποια είναι η καταλληλότερη ώρα της ημέρας για να πιει κανείς τον καφέ του? Με βάση επιστημονικών ερευνών, ο καφές είναι κάτι παραπάνω από συνήθεια. Είναι σε πολλές περιπτώσεις παρέα, αγάπη και γι' αυτό μας συνοδεύει σε πολλές δύσκολες στιγμές, πιέσεις και στεναχώρια. Οι άλλες που απλά θέλει κανείς να χαλαρώσει. Φυσικά, λόγω του ότι διεγείρει για πολλούς το να τον φτιάξουν, είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνουν το πρωί όταν θα σηκωθούν. Όμως, ποια είναι η ιδανικότερη ώρα για να πιει κανείς τον καφέ του? Σύμφωνα με έρευνα του Frontiers in Psychology, το να πίνει κανείς καφέ το πρωί δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εν λόγω έρευνα, αν ειδικά είστε πρωινός τύπος ή έχετε επικοιμηθεί για πάνω από 7 ώρες και έχετε ξυπνήσει νιώθοντας γεμάτος ενέργεια, τότε δεν χρειάζεται να πιείτε καφέ. Και αυτό γιατί ένα φλιτζάνι καφέ δεν πρόκειται να σας δώσει επιπλέον όθηση. Έτσι, είναι καλύτερο να μην πιείτε καφέ το πρωί και να προτιμήσετε να πάρετε τη δόση καφέινης σας το απόγευμα, όταν πραγματικά θα νιώσετε τις δυνάμεις σας να σας εγκαταλείπουν και τα μάτια σας να κλείνουν. Η ιδανική ώρα λοιπόν για να πιείτε το καφέ σας είναι γύρω στις 3 το μεσημέρι, όπου θα έχετε ξυπνήσει το πρωί, θα έχετε κάνει πολλές δουλειές και θα είναι η ώρα που θα χρειαστείτε την καφέινη για να ανταπεξέλθετε στην υπόλοιπη ημέρα.
Κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας με κάτι που είπε ο Σέξπιρ. Είμαι πάντα ευτυχισμένο. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν περιμένω τίποτα από κανέναν. Οι προσδοκίες πάντα πληγώνουν. Η ζωή είναι μικρή. Γι' αυτό αγάπα τη ζωή σου και συνέχισε να χαμογελάς. Ζήσε για σένα και πριν μιλήσεις, άκου. Πριν γράψεις, σκέψου. Πριν ξοδέψεις, δούλεψε. Πριν προσευχηθείς, συγχώρεσε. Πριν πληγωθείς, νιώσε. Πριν μισήσεις, αγάπα. Πριν τα παρατήσεις, προσπάθησε. Πριν πεθάνεις, ζήσε. Με αυτά τα λόγια του William Shakespeare, η εκπομπή μας Καλλιδοσκόπιο έφτασε στο τέλος της. Όλα τα αρχεία των εκπομπών μας μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μας frangiska.com. Στο μικρόφωνο ήταν η Φραγκίσκα Πούλου. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Καλλιδοσκόπιο. Όπως με το καλλιδοσκόπιο βλέπουμε πολλές και συμμετρικές εικόνες, έτσι μέσα από τα ποικίλα θέματα της εκπομπής μας θα ταξιδέψουμε, θα εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας και θα μάθουμε μικρά πράγματα που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Καλλιδοσκόπιο με τη Φραγκίσκα Πούλου κάθε Σάββατο στις 12:30 το μεσημέρι.